Είναι μια δουλειά πολλών χρόνων, κυρία Δουλγεράκη. Είναι μια δουλειά που έχει γίνει από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη και ευχαριστώ πάρα πολύ την Περιφέρεια, τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού, τον κύριο Φασουλάκη, που με εμπιστεύτηκαν και έγινε πραγματικότητα η αγάπη μου και ο κόπος αυτός χρόνων, όπως είπα και προηγουμένως, έγινε ένα βιβλίο με 380 σελίδες για την υγειά μας και την ομορφιά μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι λέτε τώρα, γυρίζω το βιβλίο και πέφτω πάνω σε πράγματα που λέει με ποια φυτά μπορούμε να θεραπεύσουμε τη βροχίτιδα, τη βροχοκύλη για να γεννήσει εύκολα μια γυναίκα, για τη γαστρίτιδα, για τη βουλωμένη μύτη, σοβαρά? Μα ξέρετε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι πριν ξεκινήσει ο καθένας που θα διαβάσει το βιβλίο αυτό να κάνει μια θεραπεία, ας πούμε, ή να χρησιμοποιήσει τα βότανα, θα πρέπει να συνεννοηθεί τον γιατρό. Προς Θεού, γιατί όλα αυτά είναι αντιγραφή από τετράδια γιαγιάδων και παππούδων χρόνια τώρα. Πώς αντιμετωπίζανε αυτοί τότε που δεν υπήρχαν οι σπουδαγμένοι γιατροί που έλεγε και εμένα η γιαγιά μου στα χωριά και υπήρχαν οι γιατρούσες και οι πρακτικοί γιατροί που θεραπεύανε τους ανθρώπους και υπήρχε και η μαμή βέβαια στα χωριά και θεραπεύανε τους ανθρώπους με πρακτικά βότανα και πρακτικές συνταγές. Δεν είναι στην πρόθεσή μου κάτι τέτοιο να δώσω συνταγές, απλά κάνω μία καταγραφή τι γινόταν χρόνια πριν, να εκτιμήσουμε τι έχουμε σήμερα και να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον, που δυστυχώς σε περιοχές που πήγα και φωτογράφησα κάποια χρόνια πριν τα βότανα δεν υπάρχουν, γιατί τα έχουμε καταστρέψει με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουμε. Είναι μία καταγραφή, δεν είναι ειδική στο αντικείμενο, όμως οι ειδικοί που το έχουν πάρει στα χέρια τους το έχουν εκτιμήσει πολύ και αυτό είναι ένα βραβείο για μένα. Ζαμπούκος, τι είναι ο Ζαμπούκος? Ένας θείος ξέρει τι είναι για να πάω να το βρω? Δηλαδή αν με αφήσετε αμολυτή σε ένα χωράφι θα σας πω τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Δρακοντιά ή φιδόχορτο? Είναι τόσα πολλά. Υπάρχουν και οι φωτογραφίες όμως. Έχω αρκετές φωτογραφίες. Το ξέρω, το βλέπω, τουλάχιστον εγώ το έχω μπροστά μου. Ναι. Και μία από τις δυσκολίες που ήταν στην σελιδοποίηση αυτού του βιβλίου ήταν τα βότανα πώς πρέπει να μπουν ανάλογα με το κάθε, η φωτογραφία ανάλογα στο κάθε βότανο. Δεν είναι μόνο, είναι μία καταγραφή των βοτάνων όπως μου τα έχουν πει κατά αλφαβητική σειρά. Συνοπτικά τι κάνει σε κάθε αρρώστια. Μετά υπάρχει και μία ιστοριούλα που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν εγώ τη μεταφέρω από, όπως ακριβώς την εισέπραξα από τους, με τα λόγια των παππούδων και των γιαγιάδων. Και εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, είμαι πολύ ευλογημένη που μου ανοίξανε το σπίτι τους, την αγκαλιά τους, μου δώσανε όλη αυτή τη σπουδαία κληρονομιά που είχαν και τη μεταφέρω εγώ. Και ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό όταν μετά από κάμποσα χρόνια παίρνω τηλέφωνο μήπως η γιαγιά θα μπορεί, δηλαδή για να συμπληρώσω στο βιβλίο κάποια πράγματα και μου λένε δεν υπάρχει πια. Και όμως εγώ έχω αυτή την ευλογία να κρατώ τις σημειώσεις τις δικές της. Και βέβαια χρησιμοποιώντας και την κριτική διάλεκτο, αυτό είναι πολύ σημαντικό σε πάρα πολλές από τις ιστορίες μέσα που αναφέρετε, αυτά τα οποία περιγράφετε από τη δική σας την πλευρά, που νομίζω ότι αυτό μας πάει στον πολιτισμό μας, μας πάει στην παραδοσή μας, δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε. Είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή εμένα μου λένε ότι είναι 4-5 βιβλία σε ένα, είναι η άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα εκεί. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρεθήκαν στο δρόμο μου για να πραγματοποιηθεί αυτό το βιβλίο. Παραδοσιακές και οι συνταγές ομορφιές με βότανα, γιατί και αυτό βεβαίως είναι μέσα. Ναι, γιατί παραδοσιακές συνταγές με βότανα, και μη μας εκπλήσει λοιπόν πώς οι γιαγιάδες ήταν τόσο όμορφες, γιατί κάνανε πράγματα που εμείς σήμερα, όπως είπε και μια γιαγιά, λέει σιγά, πήγες τώρα και το αγόρασες, εμείς το φτιάχναμε. Δηλαδή πολλά πράγματα.
τα βότανα, πώς, τα βαθικά βότανα, τα βότανα πώς τα αντιμετωπίζανε μέσα στο σπίτι, να καθαρίζουν, να φτιάχνουν, πώς αντιμετωπίζαν τα προβλήματα στο περιβόλι, στη φύση γενικά, πώς αντιμετωπίζαν τα προβλήματα που είχαν τα ζωντανά τους. Τα βότανα για το ξεμάτιασμα, δηλαδή είναι ένα βιβλίο που, όπως είπα και προηγουμένως, οι ειδικοί το έχουν δεχτεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πόσα χρόνια πήρε, επειδή μιλήσατε για δουλειά πάρα πολλών χρόνων, αλήθεια, πόσα χρόνια πήρε? Κυρία Δουλιαράκη, εγώ να σας πω, έχω μία, να το βάλω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, και μάλλον όπως θέλει το βάλετε, έχω μία μεγάλη κουζουλάδα και αγάπη για την Κρήτη. Συλλέγω χρόνια, 30-40 χρόνια, όπου είναι δύο γιαγιάδες παππούδες. Εγώ είμαι η τρίτη και ή μαγνητοφωνώ ή καταγράφω, σημειώνω. Και πάρα πολλά είναι αντιγραφή αυτά που είναι στο βιβλίο από τετράδια γιαγιάδων και παππούδων. Όταν λοιπόν απομαγνητοφώνησα και κατέγραψα όλα αυτά και τα τακτοποίησα, όλα αυτά τα τετράδια που είχα και τα τακτοποίησα, γιατί μπήκα και στον πειρασμό να κάνω και μία έρευνα μετά, να διαβάσω για τα βότανα, να ενημερωθώ για τα βότανα. Λοιπόν, και βγήκανε δύο βιβλία από αυτό. Το προηγούμενό μου βιβλίο, Παλαιϊνά και Νόστιμα, με 960 παραδοσιακές κριτικές συνταγές, οι πιο πολλές ξεχασμένες, και αυτό το βιβλίο. Τα φυτά και τα βότανα της Κρήτης στην Γιάννα. Και δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Διότι εγώ εδώ στον πρόλογο βλέπω και αυτά τα οποία υπογράφει μία άλλη κυρία συγγραφέας. Η κυρία Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη. Η οποία μας πάει και κάπου αλλού. Μας πάει στη διατροφή των μινοητών. Μας πάει στο μινοϊκό πολιτισμό και στην υγεία. Μας πάει στα άνθη, στα μινωικά τέχνεργα. Έτσι. Μας πάει στην κοσμετική, στην μινωική ζωή. Και μάλιστα με φωτογραφίες που δείχνουν πραγματικά μέσα στο χρόνο πόσο μεγάλη είναι η αξία αυτού που έχουμε δίπλα μας και εμείς ποτέ δεν εκτιμήσαμε ή δεν ξέραμε να εκτιμήσουμε. Ήταν αυτό ακριβώς που είχα στο μυαλό μου. Ήθελα να συνδέσω τη μινωική εποχή, που πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ υπερήφανοι, τη μινωική εποχή με το σήμερα. Και η αγαπημένη μου η Αθηνά Ισφακάκη, την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει ένα καταπληκτικό προλόγισμα. Το έχει δέσει πάρα πολύ ωραία και θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς. Θα είναι και στην παρουσίαση του βιβλίου, που μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα τώρα να πω ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει 23 του μήνα, την επόμενη τη Δευτέρα που μας έρχεται, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, 6 ώρα το απόγευμα. Και έχω την τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο, εκτός από την κυρία Σφακάκη, ο κύριος Πυρίτσος, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ειδικό στο βοτανόκηπο, και ένας από τους ανθρώπους που βοηθήσανε για να γίνει το κριτικό ίαμα. Μια προσωπικότητα που με τιμά να είναι εκείνο το βράδυ, είναι ο βασικός ομιλητής. Και επίσης ο κύριος Μπάμπης ο Φασουλάς, είναι υπεύθυνος στο γεωπάρκο Ψιλορίτη, για να μας πει πόσο σημαντικά είναι τα βότανα αυτά για την UNESCO, αλλά και επιστημονικός σύμβουλος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ναι, δηλαδή είναι μια προσπάθεια, όπως είπα, χρόνων, και ήδη την έχει αποδεκτεί ο κόσμος. Το βιβλίο το ζητάει, είναι έκδοση της περιφέρειας, δυστυχώς δεν βρίσκεται σε βιβλιοπωλεία. Όμως είναι μεγάλη μου η τιμή και η χαρά που έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό. Πιστέψτε με, είναι αυτό που έχω δώσει στον κόσμο με όλη την καρδιά, και το έχει πράξει.